Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αγάπη μου για την Ομογένεια είναι δεδομένη, αφού ο παππούς μου, του οποίου φέρω και το όνομα, Αντώνιος Φελούρης, ξεκίνησε το 1880 από τον Κότρονα, έξω από το Βάτα, δηλαδή δίπλα από τον Κότρονα, ξεκίνησε, πήγε στο Γήθιο ξυπόγητος με άλλους τρεις φίλους του και μπήκανε στο καράβι και πήγανε στην Αμερική. Βγήκανε στην Ίσο Έλλης, όπου βρίσκεται και το όνομά του γραμμένο, και καμιά φορά μου λένε, βρε, εκεί ήσουν εσύ μετανάστης. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, πρόκοψε, έκανε αρκετά χρήματα, αλλά μετά γύρισε στην πατρίδα και τελείωσε τη ζωή του εδώ, στην Ελλάδα, στη Λακωνία. Έτσι λοιπόν, με τέτοιες ρίζες, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αμερική. Με μητέρα από το ίδιο σόι, Φαράχου, η γιαγιά μου δηλαδή. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι η αγάπη μου δεν μπορεί να είναι μικρή για την Ομογένεια, αφού και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Που σημαίνει ότι έχω φάει κι εγώ πολύ μέρος της ζωής μου το να γυρίζω στην Αλλοδαπή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάντως την Ομοσπονδία, τους Προέδρους και όλα τα μέλη και τον Σύλλογο των Επαναπατριστέντων, οι οποίοι λόγω της, του δεσμού μου, της οικογενειακής μου κατάστασης, με γράψανε στο Σύλλογο αυτών και είναι τιμή μου που θέλουν να με γράψουν και προσφέρω ό,τι μπορώ, γιατί πραγματικά η Ομογένεια θυμάμαι πολύ καλά όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, μετά την κατοχή κλπ, που περνάγαμε δύσκολες στιγμές εδώ στην πατρίδα, τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς. Τα πέτρινα χρόνια αυτά, ερχόντουσαν τα γράμματα από την Αμερική, από τους συγγενείς, από τη θιά, από το μπάρμπα, από τον ξάδερφο, με τα 50 δολάρια μέσα, τα 10 δολάρια ή τα 100 δολάρια, που ήταν τότε, ήταν σημαντικό ποσό για την διαβίωση εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν κατευχήν και οι γονείς μου ανεβήκανε πάνω από τα 90 και εγώ έχω άλλα 62 χρόνια μπροστά μου. Καλά πάει. Ο κύριος Μπενιώστα έχει να κάνει μια παρέμβαση. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Αποδήμων και Επαναπατριστέντων Λακώνων να δωρήσουμε, να χαρίσουμε ένα βιβλίο της Σπάρτης ανάμεσα σε τρεις αιώνες, 1834-2002, το οποίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Δήμου Σπαρτιατών, να το δώσουμε, να το χαρίσουμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Κώστα τον Κουτράκο, με τη δέσμευση ότι δεν θα το βάλετε στην βιβλιοθήκη της Ομοσπονδίας, αλλά θα μας υποσχεθείτε εδώ, ότι όταν πατήσετε στο πόδι σας στην Αμερική, στο πρώτο σχολείο ελληνικό που θα συναντήσετε μπροστά σας, θα το αφήσετε εκεί, ώστε τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της Σπάρτης. Έχω πολλά σχολεία εγώ μαζί μου. Κύριε, την σημερινή κάνετε λάθος. Εμένα έπρεπε να το δώσετε. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί από το Μάιο-Ιούνιο δεν κάνω κάθε μέρα να τους τηλεφωνά και να μου τηλεφωνάς και να σε έχω πιέσει τόσο πολύ που δεν πίστευα, ας πούμε, ότι θα καταφέρουμε καλά στο συνέδριο αυτό. Αλλά όπως βλέπω τη στιγμή αυτή, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια μισή ημέρα ακόμα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε και όλα θα τελειώσουν κατευχήν που λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο θα πάει εκεί που εσείς πιστεύετε και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έχω υποσχεθεί σε κάποιον αντιπρόσωπο από το Λακωνικό Σύλλογο της Φλόριδας από εχθές ότι θα του δώσω την ευκαιρία να διαβάσει το report. Κάθε τόσο τον βάζω τελευταίο. Σήμερα όμως, αυτή τη στιγμή, θα μας κάνει μια σύντομη αναφορά η κυρία Κούτουλα,
η οποία έχει κάτι να μας διαβάσει. Και κατόπιν θα βάλουμε το βελίπι. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βίβιαν Κουτούλας και κάνω represent τη Φλόριδα. Αγαπητοί φίλοι Λάκωνες, ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Λακωνικού Συλλόγου της, της Δυτικής Φλόριδας, στέλνουν έναν εγκάρδιο χαιρετισμό και λυπούνται όπου δεν μπορούν να παραβρεθούν στο συνέδριο. Ο Σύλλογος της Δυτικής Φλόριδας ιδρύθηκε το 1978 από τον κύριο Πέτρο Κανελάκο, ο οποίος καταγόταν από τον Μιστρά της Λακωνίας και υπηρέτησε ως πρώτος πρόεδρος του τότε Λακωνικού Τμήματος. Αλλά με τα μεγάλης λύπης του Συλλόγου μας, ο κύριος Πέτρος Κανελάκος μας άφησε για πάντα στις 22 Μαρτίου 2010. Άφησε όμως ένα μεγάλο κενό στο Σύλλογό μας, αφού τον θεωρούσαμε πρωτοπόρο και καλό ενεργετικό σύμβουλο. Ήταν ο πατέρας του συλλόγου μας, αιωνία του η μνήμη. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Λακωνικός Σύλλογος της Φλόριδας έδωσε μία παράσταση προς τιμή των 100 χρόνων βίο και ποίηση του Γιάννη Ρίτσου με ελευθερία είσοδος για τον ελληνισμό της Φλόριδας. Στις 22 Νοεμβρίου κάναμε εσπερινό με αρτοκλασία στην μνήμη του Οσίου Νίκονος στο Λακωνικό Κέντρο. Επίσης, στο Λακωνικό Κέντρο στις 24 Ιανουαρίου 2010 εδόθη ντοκιμέντο από τις χαμένες πατρίδες του ελληνισμού αφιερωμένο εις μνήμη σεβασμό και συμπαράσταση στον ελληνισμό του Πόντου Κωνσταντινούπολεως, Σμύρνης, Βόρειας Μακεδονίας, Βορείου Ηπείρου και Βορείου Κύπρου. Τον Μάρτιο μήνα πήραμε μήνυμα από τον σεβασμιότατο και αγαπητό μας Μητροπολίτη για το έργο του Βρενοφυπιακού Σταθμού στην Μονεβασιά, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει ζητώντας μία μικρή βοήθεια. Αμέσως ο Σύλλογος απεφάσισε να κάνει κάτι. Στις 14 Μαρτίου, στο Λακωνικό Κέντρο, είχαμε φεστιβάλ τραγουδιών με παραδοσιακά παλιά τραγούδια, τραγουδώντας όλοι μαζί, όπου έφεραν δάκρυα στα μάτια πολλών ανθρώπων. Θεατών, συγγνώμη. Συνάξαμε 6.000 δολάρια και το χρωστούμε στα καλύπωνα μέλη του Συλλόγου και σε όλους τους θεατές που μας τιμήσανε.